Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα, μια ανακάλυψη που αφορά το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς υπήρξε μια σημαντική ανακάλυψη για τις θεραπείες γύρανσης και καρκινογένεσης. Προχώρησαν σε αυτή την ανακάλυψη ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ανοίγει βέβαια, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη, ο δρόμος για την θεραπεία νοσημάτων που σχετίζονται με τη γύρανση. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα μία συζήτηση με την μεταδιδακτορική ερευνήτρια, την κυρία Εύη Γουγελμάκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω. Γεια σας. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσω. Είμαστε πολύ καλά. Ακόμα μία επιτυχία βέβαια του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μία ανακάλυψη, όπως είπα στον πρόλογό μου, που σχετίζεται με θεραπείες γύρανσης και καρκινογένεσης. Να μας πείτε περισσότερα. Ναι. Το εργαστήριό μας, όπως φαίνεται, το ενδιαφέρον του συγκεντρώνεται και επικεντρώνεται κυρίως στην επιδιόρθωση των γενετικών βλαβών. Συσσόρευση των γενετικών βλαβών να μπορούμε να δούμε κυρίως σε ηλικιωμένους ανθρώπους και έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση ασθενειών όπως είναι ο καρκίνος, η χρόνια φλεγμονή, οι μεταβολικές διαταραχές. Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε πώς διαφορετικοί τύποι κυττάρων αντιδρούν στη συσσόρευση γενετικών βλαβών και κυρίως να προσδιορίσουμε πώς η γενομική αστάθεια επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του οργανισμού σε διαφορετικά συστήματα, το νευρικό, το ανοσοποιητικό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσάρεστων καταστάσεων όπως είναι η φλεγμονή, όπως είπαμε, ο καρκίνος ή ο νευροεκφυλισμός. Στη συγκεκριμένη τώρα μελέτη, το επίκεντρό της ήταν μια πρωτεΐνη που ονομάζεται XAB2. Η XAB2 ήταν γνωστό από προηγούμενες έρευνες ότι η απώλειά της, ειδικά στην εμβρυϊκή ηλικία, προκαλεί θνησιμότητα. Μέσω της XAB2 τώρα καταφέραμε να συνδέσουμε τρεις πολύ βασικές διεργασίες του κυττάρου, τη γενομική αστάθεια και την επιδιόρθωση της από το κύτταρο, τη γονιδιακή έκφραση και την ρύθμισή της, καθώς και την ορίμανση του RNA, του μορίου δηλαδή, το οποίο συνδέει τη γενετική πληροφορία με την παραγωγή πρωτεϊνών. Η XAB2 είναι μια πρωτεΐνη που συνδέει αυτές τις τρεις βασικές κυταρικές διαδικασίες και αναμένουμε και ελπίζουμε να βρούμε εμείς και άλλες ερευνητικές ομάδες και άλλες τέτοιες πρωτεΐνες. Μέσα από αυτή τη μελέτη καταφέραμε να βρούμε και μια μικρή αδυναμία του κυττάρου, να ανταπεξέλθει δηλαδή σε περιπτώσεις υψηλής γονιδιακής έκφρασης και παράλληλης παρουσίας εξωτερικών γενοτοξικών παραγόντων στις ανάγκες αυτής της έντονης γονιδιακής έκφρασης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διαταραχές στην ομαλή λειτουργία του κυττάρου, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι και ο καρκίνος. Μάλιστα. Ανοίγει ο δρόμος λοιπόν για θεραπεία συγκεκριμένων νοσημάτων. Κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένα πρώτο βήμα. Έχουμε και τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων συμπερασμάτων, σωστά? Ναι. Η συγκεκριμένη μελέτη ήταν πιο πολύ μελέτη ενός μηχανισμού. Βέβαια, χρειάζονται και αυτές οι μελέτες για να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε πιο λειτουργικά και πρακτικά πράγματα. Είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, αυτό μου λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο. Μπορώ όμως να πω σε αυτό το σημείο ότι το εργαστήριό μας έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων με νέες τεχνολογίες μετά από τόσα χρόνια πλέον στη βασική έρευνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσω των γνώσεων που έχουμε πάρει μέσα από αυτή τη βασική έρευνα, να αναπτύξουμε φάρμακα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την γενομική αστάθεια που προκαλείται με την πάροδο του χρόνου στο σώμα μου. Ποιο το χρονικό διάστημα που σας πήρε, που χρειαστήκατε για να καταλήξετε σε αυτά τα συμπεράσματα της μελέτης που εκπονήσατε?
Η συγκεκριμένη μελέτη ξεκίνησε από την Μαρία Τζεκρέκου πριν από περίπου 4 με 5 χρόνια και ολοκληρώθηκε με την βοήθειά μου και με τη βοήθεια όλης της υπόλοιπης ερευνητικής ομάδας. Το επόμενο βήμα, έχουμε δεύτερο βήμα σε αυτή τη διαδικασία? Σίγουρα, η ανάπτυξη των φαρμάκων και αυτών των νέων τεχνολογιών που σας είπα πριν αποτελεί βασικό στόχο του εργαστηρίου μας και του κυρίου Γαρίνη. Αλλά πέρα από αυτό προσπαθούμε να διευρύνουμε την έρευνά μας και σε άλλους τομείς, πάντοτε έχοντας ως βάση τη γενετική πληροφορία και τις βλάβες που συσσωρεύονται σε αυτή με την πάροδο του χρόνου. Και ελπίζουμε να προσφέρουμε σημαντικά πράγματα σε αυτό το τομέα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε τις δράσεις και την όποια εξέλιξη βέβαια των προσπαθειών σας. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στον κύριο Γαρίνη, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει. Σίγουρα, σίγουρα. Ο κύριος Γαρίνης είναι ο λίθος ακρογωνιάς αυτής της ομάδας. Οπότε σίγουρα όλα αυτά που έχουν γίνει, που έχει καταφέρει. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.